is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Πολύ όλους που είσαστε σήμερα εδώ. Εγώ είμαι η Άννα Νίκου, είμαι σύμβουλος ανάπτυξης στην ΑΝΑΚΕΝ, που είναι το συλλογικό σύστημα αναλυτικής διαχείρισης των αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, που έχει πάρει άδεια και εμβέλεια να λειτουργήσει και να εφαρμόσει το θεσμό στην Περιφερειακή Ενότητα της Ετωλοακαρνανίας εδώ και λίγους μήνες. Και σήμερα θεωρούμε ότι με την ημερίδα αυτή και με τη δική της συμμετοχή από τις υπηρεσίες, από τους ελεύθερους επαγγελματίες, από μηχανικούς, από επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν, όπως είναι οι χωματουργοί, οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, οι οποίοι δουλεύουν στην συλλογή και μεταφορά ή και στην επεξεργασία αποβλήτων, θα γίνει ένας μόνιμος διάλειμμας για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε με τον καλύτερο τρόπο το θεσμό και να προστατεύσουμε τις πηγές μας και το να διαχειριστούμε ορθά το περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Τεχνικό Επιμελητήριο, το Τμήμα της Ετωλοακαρνανίας και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον Λίνο, τον Μπλέτσα, για την συνεργασία, για την υποστήριξη και όσον αφορά την ενημέρωση συναδέλφων και φορέων, αλλά και όσον αφορά τη φιλοξενία στην πολύ όμορφη και σύγχρονη αίθουσα που έχετε. Μακάρι να πάντοτε τόπος μόνιμου διαλόγου. Η διάρκωση της ημερίδας σήμερα θα ξεκινήσουμε με δύο χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Καραμπαλίκη, τον αντιδήμαρχο υπεύθυνο για τα θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης στον Δήμο Αγρινίου. Και ευχαριστώ βεβαίως τον κύριο Τσιρόνη, τον Γιάννη Τσιρόνη, ο οποίος είναι βουλευτής και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, ο οποίος είχε στην ευθύνη του και τα θέματα της ανακύκλωσης και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, για την παρουσία και την τοποθέτηση που θα κάνει σήμερα εδώ. Θα είναι λοιπόν διαφρωμένη ως εξής, μετά από τους δύο χαιρετισμούς των διακριτών, ας πούμε, γιατί ο καθένας σας είστε ξεχωριστοί από των διακριτών εκπροσώπων φορέων και της Βουλής και του Δήμου. Θα προχωρήσουμε σε συζητήσεις. Θα έχουμε μια διαδικασία διαλόγου, συζήτησης και παρεμβάσεων, ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ξεκινήσει ένα πολύ μικρό σεμινάριο για το πώς κάνουμε ένα σχέδιο διαχείρισης και ποια είναι η διαδικασία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την ορθή διαχείριση σε ένα τεχνικό έργο που έχει δημόσιο, αλλά ιδιαίτερα του ιδιωτικού τομέα. Θα καλέσω λοιπόν τον κύριο Τσιρόνη, αν θέλετε το βήμα, κύριε Τσιρόνη, όπως αισθάνεστε εσείς καλύτερα, να ξεκινήσετε με ένα χαιρετισμό, ο οποίος δεν θα είναι κρατισμένο, όπως μου είπατε, αλλά εμείς σας παρακολουθήσαμε να μην είναι και πάρα πολύ σύντομος. Ακούγομαι. Ναι. Καλημέρα και από μένα σε όλες και όλους. Και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που μαζί σας σήμερα, γιατί ουσιαστικά ξεκινάει και η προεκλογική μου εκστρατεία, για την πρώτη φορά αποφάσισα να μην κατέβω στη γενέτειρά μου και να κατέβω απλώς σε ένα μέρος που αγαπώ, που είναι η Ετωλοακαρνανία. Δεν θα αναφερθώ στο ότι είμαι συνδέεται με την Ετωλοακαρνανία ή την άλλο το αντικείμενο της συζήτησης. Πάντως για μένα είναι κάτι καινούργιο να δίνω μια μάχη εκεί που πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί και όχι στο κλειμένο άστι. Όταν ξεκινήσαμε να συζητάμε για κυβερνητική οικονομία στην Ελλάδα, όταν τουλάχιστον αναλάβαμε κυβερνητικές ευθύνες, ειλικρινά ένιωθα ότι μιλάμε σε ανθρώπους οι οποίοι αγνοούν ακόμα και την έννοια.
Δυστυχώς στην Ελλάδα, ακόμα και σε επίπεδο ανώτατο κυβερνητικό και ανθρώπων που έχουν σημαντικό ρόλο στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ο όρος ανάμεσος τους. Και οι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι ξέραν τον όρο, αυτό που μας λένε ότι δεν γίνονται αυτά. Εμείς όμως ξέραμε ότι από την εμπειρία στην Ευρώπη, όχι μονάχα χώρες οι οποίες ήταν πολύ με την ίδια ταχυνοτροπία, με την ίδια λογική, πήγανε πάρα πολύ γρήγορα στην κεντρική οικονομία, δηλαδή στη λογική, για να το περιγράψω, ότι τίποτα δεν είναι απόβλητο και τα πάντα είναι πρώτη ύλη για μια άλλη οικονομική δραστηριότητα, το οποίο είναι, έτσι δούλευε η οικονομία για χιλιάδες χρόνια. Η λογική του εξορίσω, παράγω, καταναλώνω, πετάω, είναι λογική 70-80 ετών. Δεν υπήρχε πριν δηλαδή στον πλανήτη. Όλες οι οικονομίες αξιοποιούσαν τα πάντα. Όταν λοιπόν προσπαθήσαμε να βάλουμε αυτή τη λογική, αντιμετωπίσαμε κυριολεκτικά τείχο. Και από τις υπηρεσίες, αλλά βέβαια και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντα πηγαίναμε στην εύκολη λύση. Δυστυχώς για μας δεν υπάρχει άλλος τρόπος πλέον, και αυτό είναι κοινό σκόπος και στον ΟΟΣΑ, αλλά και στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Να θυμίσω ότι το προπέρσινο, αν θυμάμαι, το αντιπροπέρσινο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών ήταν αφιερωμένο στην κεντρική οικονομία. Εδώ λοιπόν έχουμε υλικά, και για να πω σε πιο συγκεκριμένο αντικείμενο, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον. Και ο λόγος είναι απλός. Είναι μέταλλα, τα οποία μέταλλα για κανένα λόγο να ισχυριστεί κάποιος ότι το μέταλλο είναι κάτι το οποίο είναι για πέταμα. Είναι χαλίκι, είναι υπολείμματα τσιμέντου, είναι υλικά τα οποία στην πράξη έχουν αξία. Έχουν αξία γιατί έχουν κατά κάποιο τρόπο την πρώτη μορφή τους. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο στίχημα. Και να σας βάλω και σε ένα όραμα, το πώς λειτουργεί το όραμα της κοινωνικής οικονομίας. Θα έπρεπε να έχουμε αναπτύξει τέτοιες τεχνολογίες ώστε ο διαχωρισμός των υλικών, γιατί εκεί είναι το στίχημα, όλη η δυσκολία σε όλα τα συστήματα επαναχρησιμοποίησης υλικών είναι ο διαχωρισμός, ο επαναδιαχωρισμός τους. Εσείς στη μηχανική θα ξέρετε τι σημαίνει η εντροπία και πόσο φθηνό πράγμα να ανακατεύεις πράγματα και πόσο ακριβό να τα ξαναξεχωρίζεις. Εδώ λοιπόν όλο το στίχημα είναι οι τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι ο σχεδιασμός των υλικών και ο σχεδιασμός της κατασκευής έτσι ώστε όταν θα κλείσει ο χρόνος ζωής της να είναι οικονομική η διαδικασία διαχωρισμού, αλλά και ένα δεύτερο επίπεδο τεχνολογίας, και όλα αυτά είναι στοιχήματα τα οποία σας τα βάζω σαν θέσεις εργασίας και σαν έρευνα, σας τα βάζω σαν στοιχήματα, ότι όποιος τα λύνει αυτά είναι εκείνο που θα βρεθεί την επόμενη πεντηκονταετία μπροστά από τους άλλους οικονομικά και επιχειρηματικά. Όταν λοιπόν φτάνει ο κύκλος ζωής μιας κατασκευής και κλείνει, ή ενός προϊόντος, να μπορούμε με ποιες τεχνολογίες εύκολες και φθηνές θα μπορέσουμε τα υλικά να τα διαχωρίσουμε έτσι που να έχουν όσο το δυνατόν υψηλότερη αξία. Τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Καλαβαλίκη, τον οποίο καλώ στο βήμα, τον γνώρισα πριν λίγες μέρες τηλεφωνικά. Γιατί ήθελα να διασταυρώσω μια κατηγορία η οποία είχε έρθει και πατάω σε αυτό που είπε ο κύριο Τσιρόνη για τον ελεκτικό ρόλο και την ανεξάρτητη. Σε σχέση με ανεξάρτητη απόθεση και χαιρόμαστε πάρα πολύ, κύριε Καλαβαλίκη, που είστε σήμερα εδώ και σα δίνω τον λόγο. Να σα καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στην πόλη μας, να κάνω ένα χαιρετισμό, όχι το τοποθετήσεις όμως. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία διοργάνωσης της ημερίδας. Στόχος κάθε ημερίδας είναι η ενημέρωση των πολιτών, καθότι ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Αναμφίβολα, η διαχείριση των φθηνών αποβλήτων είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση της εποχής μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα στερεά απόβλητα είναι πηγή ρύπανσης στο περιβάλλοντος. Για την προστασία του περιβάλλοντος είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας. Ο Δήμος Αβενίου, η Δημοτική Αρχή, κάνει τις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος πάντα με γνώμονα τις νόμιμες διαδικασίες και με ό,τι διαθέτει καλύτερο και μπορεί να κάνει. Ελπίζω ότι μετά το πέρας της ημερίδας αυτής θα βγούμε κερδισμένοι όλοι. Όλοι κάτι θα έχουμε να προσφέρουμε για την προστασία του περιβάλλοντος και εμείς είμαστε στη διάθεσή σας
να συνεργαστούμε αφού ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και όλα αυτά. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην ενημέρωση σας. Καλώς να ξεκινήσει με την ανακτήρια ομιλία της ημερίδας. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω και εγώ να σας καλωσορίσω στο Δημικό Επιμελητήριο και να σας πω ότι η σημερινή εκδήλωση είναι άκουσα ενδιαφέρουσα και αποτελεί στην ουσία για το Δημικό Επιμελητήριο την πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων και παρεμβάσεων που θα κάνουμε το επόμενο διάστημα σχετικώς με την ανάγκη της κυκλικής οικονομίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Διότι είμαστε ένας νομός αρκετά ευαίσθητος και μπορούμε να πετύχουμε σημαντική ανάπτυξη χωρίς όμως να προσβάλλουμε το περιβάλλον μας. Ο κλάδος των κατασκευών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, καθώς και στον τομέα της απασχόλησης. Η αλληλεπίδραση του κατασκευαστικού τομέα με τη μηχανία των δομικών υλικών και με βασικούς τομείς όπως το εμπόριο και ο τουρισμός τον καθιστούν ως ένα από τα κύρια εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης. Ο όρος απόβλητα από τις καθές και κατασκευές και κατεδαφίσεις, ΑΕΚ θα το λέμε από εδώ και στο εξής, αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα υλικών. Στο μεγαλύτερο μέρος τους, αυτά τα υλικά δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα. Δεν υφίσταται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα δρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται, δεν συμμετέχουν σε άλλες φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται, ούτε επιδρούν δυσμενώς με άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προσελκύσει σε ρήπανση, να προκαλέσει σε ρήπανση του περιβάλλοντος ή να ανάψει την υγεία των ανθρώπων. Συγκεκριμένα στα εργοτάξια που λαμβάνει η χώρα για τη σημαντική δραστηριότητα, ένα μικρό αριθμό υλικών, όπως είναι ο αμίαντος και τα μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο, αποτελούν αμετάβλητα επικίνδυνα υλικά. Κάποια άλλα υλικά που δεν θεωρούνται αυτούς οι επικίνδυνες στην τελική τους μορφή, όπως σχόλες, μεγαλύσεις κλπ., μετατρέπονται σε επικίνδυνα στον χώρο μέσω αντιδράσεων με άλλα επικίνδυνα υλικά. Στους χώρους κατεδάφισης είναι επίσης πιθανό να υπάρχουν επικίνδυνα υλικά όπως πάλι αμύαντος ή λαμπτήρες, νατρίου κλπ. Που λόγω των ιδιότητών τους μπορούν να θεωρηθούν επικίνδυνα. Θα δώσω το λόγο στον Ηλία του Δημητριάδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Συλλογικού Συστήματος της ΑΝΕΚΕΝ και είναι μηχανικός διαχείρισης αποβλήτων με αυτή την ειδικότητα από το Πανεπιστήμιο του ΆΧΕ. Ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη εμπειρία στην Ελλάδα για τη διαχείριση των ΑΕΚΑ. Κύριε Δημητριάδη. Ανάδοχο μεταφερόταν η ευθύνη εφόσον ο ανάδοχος υπέγραφε τη σύμβαση εκτέλεσης ενός έργου. Το βάζανε μέσα στην ειδική σειρά υποχρεώσεων ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει την 36-59, οπότε μόλις υπέγραφε τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου, αναλάμβανε και το κόστος. Χωρίς όμως αυτό να προϋπολογίζεται. Μετά την εγκύκλιο 11 βέβαια και με την ανάποδη και με μέθοδο, πλέον τα δημόσια έργα αρχίζουν και προϋπολογίζουν στο κόστος τους, βέβαια και το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης όπως θα έπρεπε να είναι. Γιατί αυτή είναι η παραγωγή. Τι έχει αλλάξει σήμερα? Τι έχει αλλάξει? Πάρα πολύ απλά. Όταν έχουμε ένα ιδιωτικό έργο, εμείς που είπαμε ότι κατασκευάζουμε ή κατεδαφίζουμε, πηγαίνουμε στην υπηρεσία δόμησης και εκεί πρέπει να υποβάλουμε 3-4 πραγματάκια. Το πρώτο είναι, και αυτό που έχει αλλάξει στη συνείδησή μας, αυτό που σας έλεγα πριν, είναι ότι για ό,τι κάνω πρέπει να δηλώσω τι θα παράξω από απόβλητα και πόσα. Δηλαδή αυτό μπαίνει πλέον στη συνείδησή μας γενικότερα, όπως είπαμε και για την Ευρώπη και για τις άλλες χώρες και πόσο μπροστά είναι. Αυτό για το οποίο είναι τόσο μπροστά και θεωρούνται τόσο μπροστά είναι ότι όταν κάνουν μια δραστηριότητα ξέρουν ότι θα παραχθούν απόβλητα. Οπότε το πρώτο που καταθέτουμε εκεί είναι το σχέδιο διαχείρισης απόβλητων ή αλλιώς στοιχεία διαχείρισης απόβλητων. Τι θα παράξω και πόσα. Θα σας δείξω μετά ένα παράδειγμα και αργότερα και στο σεμινάριο που θα κάνουμε. Ουσιαστικά ένα Excel είναι ένας κατάλογος όπου με τους κωδικούς αποβλήτων βάζεις τις ποσότητες από δίπλα. Και μαζί με αυτά τα στοιχεία διαχείρισης αποβλήτων, λέω λοιπόν θα παράξω αυτά σε αυτή την ποσότητα και τμήμα αυτού, τμήμα του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, είναι η σύμβαση που θα κάνεις με ένα συλλογικό σύστημα, με ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Είναι τμήμα του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. Δηλαδή μία σύμβαση μόνη της δεν σημαίνει τίποτα. Πρώτα κάνεις το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και γι' αυτό υποβάλλεις και τη σύμβασή σου με το σύστημα ανακύκλωσης. Στις προδομίες και στο ιδιωτικό έργο συγκεκριμένα έχεις και μία εγγυητική επιστολή της τάξης του 0,2 μέχρι 0,5% επί του προϋπολογισμού του έργου. Και αφού υποβάλλεις αυτά τα στοιχεία, παίρνεις την έκδοση, εκδίδεται η άδεια δόμησης,
ξεκινά στο εδώσον, πηγαίνει στα αναπόβλητα στη μονάδα ανακύκλωση, κόβονται τα απαραίτητα παραστατικά. Στο τέλος πληρώνεις το τιμολόγιο που παίρνεις μια λεγόμενη βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚ, των βαζών τα οποία οδήγησες στην ανακύκλωση και την υποβάλλεις και αυτή στην υπηρεσία δόμησης. Δικαιώσεις στην Ελλάδα είναι ότι δεν γίνεται διαλογή στην πηγή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ότι αυξάνεται κατά πολύ το κόστος εισόδου στη μονάδα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Αν σε μια κατεδάφιση, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΤΕΕΔΟ που μας φιλοξενεί, βγάλει στην αρχή τα κουφώματα, τη στέγη και την πας χωριστά στη μονάδα ανακύκλωσης, χωριστά τα κουφώματα και χωριστά τη στέγη, θα χρεωθείς με κάποια λίγα χρήματα στο ακριβό ρεύμα, γιατί είναι αυτά σχετικά δύσκολα στη διαχείριση. Τα υπόλοιπα όμως θα τα χρεωθείς με 3 ευρώ το τόνο. Αν τα ρίξεις όλα μαζί και μαζί με κάποιους καναπέδες και ντουλάπες που τη χάρη να υπάρχουν μέσα στο σπίτι πολλές φορές που πας να τα καταφύσεις, μπορείς να φτάσεις στα 12 ευρώ το πολιτικό. Τότε μπορεί, βλέπω εδώ εκλεκτούς συναδέλφους που έχω και κάπως, να έρθουν οι άνθρωποι και να πούνε «Μα 12 ευρώ τόνος είναι δυνατόν τόσα πολλά χρήματα?» Δεν είναι 12 λαθασμένη τιμή, είναι λαθασμένη διαδικασία. Δηλαδή, αν τα χώριζες νωρίτερα, το 90% της κατεδάφησης θα πήγαινε με 3 ευρώ το τόνο. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα ότι είναι χρήματα που δεν είναι πολλά σε σχέση με το συνολική επένδυση που κάνεις και μπορούν να τα αξιοποιήσει καλύτερα η μονάδα. Πραγματικά, πιάσατε και ένα θέμα το οποίο κλείνει τον κύκλο, έτσι, κλείνει τον κύκλο στην πράξη του πώς αυτά τα απόβλητα γίνονται προϊόντα, με ποιες προϋποθέσεις και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θίξατε και δύο θέματα, τα οποία θα ήθελα να σχολιάσω πριν περάσουμε στην φάση της συζήτησης και των τοποθετήσεων των δικών σας των συμμετεχόντων. Το ένα θέμα είναι για τις προδιαγραφές των δημοσίων έργων. Θέλω να σας πω ότι στην διάσκεψη του Παρισιού για την κυκλική οικονομία που έγινε πριν από λίγο καιρό, έγινε ομόφωνα δεκτό μέσα στις προτάσεις του ΟΣΑ προς όριες της κυβερνήσης των μελών του ΟΣΑ να υπάρχει πρημοδότηση των δευτερογενών υλικών στα δημόσια έργα. Ελπίζουμε ότι αυτό με γρηγορότερα βήματα από ό,τι γίνεται συνήθως θα έρθει να ενσωματωθεί στην Εθνική Νομοθεσία. Το δεύτερο θέμα το οποίο έπιασε και ο κύριος Παπαϊλόπουλος και το έθιξε και ο κύριος Τζιρόνης είναι σε σχέση με την εξαίρεση των δημοσίων έργων. Ας το διευκρινίσουμε λιγάκι, γιατί και βλέπω και εσάς από κάτω τι έχετε, έτσι, βλέπω τις συναδέλφισσες από το Δήμο Ναυπάκτου που έχουν μια ανησυχία, αλλά το συναντάμε και πάρα πολύ συχνά στις συνεδρίες που κάνουμε και στην επικοινωνία μας. Αυτό το οποίο με μία εγκύκλιο είχε εξαιρεθεί από την υποχρέωση να περνάει μέσα από τα συλλογικά συστήματα αναλυτικής διαχείρισης, είναι και με βάση τον νόμο, γιατί μία εγκύκλιος ερμηνεύει και εξειδικεύει νόμο, δεν μπορεί να είναι από μόνη της να δημιουργεί νέα νομοθεσία, είναι χώμα και πέτρα εξ σκαφών από τα δημόσια έργα, όταν είναι σε μορφή που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί όπως τη βρίσκουμε στο περιβάλλον. Δηλαδή, κανένα άλλο προϊόν το οποίο μπορεί να είναι μέσα στην εξκαφή δεν μπορεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση της εναλλακτικής διαχείρισης. Όμως, η ίδια εγκύκλιος, πάλι με βάση τον νόμο, λέει το εξής, ότι δεν έχει την υποχρέωση, όμως πρέπει η διαχείρισή της να γίνει με ορθό τρόπο. Ορθός τρόπος με βάση φυσικά νομολογία, και δεν είναι δική μου ερμηνεία, αλλά σας μεταφέρω την νομολογία η οποία υπάρχει. Με βάση λοιπόν την νομολογία, ο ορθός τρόπος είναι ότι πρέπει να οδηγηθούν σε χώρο ο οποίος έχει την άδεια υποδοχής αποβλήτου χώματα και πέτρες. Δηλαδή, αυτό το προϊόν, παρόλο που είναι, εξαιρείται, δεν χάνει την ιδιότητά του ως απόβλητο. Ξακολουθεί να είναι απόβλητο, το οποίο είναι στην κατηγορία του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων, στην κατηγορία 17, με κωδικό 17.0504, δεχθεί το συγκεκριμένο απόβλητο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος χώρος,
Ο ορθός τρόπος είναι να περάσει μέσα από το συλλογικό σύστημα. Μας είπε ο κ. Τσιρόνης ότι ήταν ο ίδιος και πολλοί άλλοι ενάντια και σε αυτό, γιατί μπορεί να δημιουργεί παρατήρηση σε σχέση με αυτό. Ο χώρος θα μπορούσε να είναι ένα λατομείο, το οποίο όμως και αυτό θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο, να πάρει απόβλητα χωμάτων για την αποκατάσταση. 17.05.04. Αλλά στην περίπτωση αυτή και τα λοιπά. Θα δει και αυτός. Και επίσης και τέτοιος χώρος δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Οπότε όταν τα χώματα πηγαίνουν στη μονάδα της εναλλακτικής διαχείρισης, εφαρμόζεται η εναλλακτική διαχείριση κανονικά. Αυτό είναι δηλαδή ο ορθός περιβαλλοντικά τρόπος, έτσι. Ναι, έχουμε περάσει ήδη όπως καταλαβαίνετε, σας έχουμε δώσει. θα μας κάνετε τη χάρη και για την καταγραφή, αλλά και για να καταλαβαίνουμε, να λέτε αν κάνετε το όνομά σας και αν υπάρχει φορέας τον οποίο προέρχεστε. Παρακαλώ, κύριε. Λέγομαι Σιτιμάς Γιάννης και είμαι ο συντηρητής του φορέα διαχείρισης της Μετρόσης Μεσολογγίου Ακαδημικών Ωραίων. Και θέλω να βάλω τη διάσταση του σχεδιασμού. Παρακαλώ, λίγο το μικρόφωνο για να ακούγεσαι και να καταγράφεις. Θα ήθελα να βάλω τη διάσταση των απορριμμάτων των καθόμενων υλικών αποβλήτων και κατεδαφίσεων σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές. Ναι. Τις περιοχές Natura και τα εθνικά πέρατα της χώρας. Εμείς εδώ και 13 χρόνια που λειτουργεί ο φορέας από το 2006-2007 διοικούμε το Εθνικό Πάρκο της Μεθάλασσας Μεσολογγίου και τελευταία με τον νόμο του κ. Φάμιλου από το 2018 το Φλεβάρι τα Natura όλου του νομού του Ουκρανίας. Σε περιπολίες που κάνει τμήμα υπόπτευσης του φορέα διαχείρισης, έχουμε δει όσα μας δείχνετε τώρα στις οθόνες. Προσπαθήσαμε το 2013 να κάνουμε με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου μια καταγραφή και αξιολόγηση των χώρων ανεξέλεγκτης απόδοσης απορριμμάτων. Ότι βάλαμε στην τάξη τα παραγόμενα, πρέπει να δούμε και τις ιστορικές αποθέσεις. Έτσι, όπως λέγονται, ας πούμε, ειδικά. Γιατί αυτές προσκαλούν, ούτως ώστε αν υπάρχουν, προσκαλούν να πεταχτούν και άλλα. Και όχι μόνο μπάζα, και άλλα πράγματα, έτσι. Οπότε σίγουρα αυτό που προσπαθούμε να πείσουμε πάντα τους φορείς είναι ότι πρέπει να μαζευτούν και αυτά. Αφού βέβαια έχουμε βάλει σε μια τάξη πρώτα όλη τη διαδικασία, δηλαδή η δόμηση να ζητάει τα χαρτιά, οι τεχνικές υπηρεσίες να ζητάνε τα χαρτιά, να υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, οι συλλογικές μεταφορές να έχουν τις απαραίτητες άδειες, να συνεργάζονται με το σύστημα, η χωματουργή το ίδιο κλπ. Αφού βάλουμε λοιπόν σε τάξη αυτό, είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε, να δούμε και τι τρόποι υπάρχουν. Φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, και θα σας πει η κυρία Μίκου πώς μπορεί να γίνει αυτό, φορείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να βρούνε μέτρα για την αποκατάσταση αυτών των χώρων. Αλλά δείτε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, ουσιαστικά οι ιδιώτες ή κάποιοι υπόχρεοι που έπρεπε ουσιαστικά να πληρώσουν αυτοί για την διαχείριση αυτών όλων των βαζών, το μεταφέρουν όλο αυτό το πρόβλημα δηλαδή πάνω σε όλους εμάς. Και βέβαια φαγώνονται ευρωπαϊκά χρήματα που θα μπορούσαν να γίνουν κάλλιστα για άλλους οργανισμούς, για την εκπαίδευση παιδιών σε πράγματα τα οποία βλέπουμε στο εξωτερικό και καινοτόμα πράγματα, να πρέπει να τα σπαταλήσουμε για να μαζέψουμε μπάζα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Γι' αυτό είπα και εγώ στην αρχή, ότι ό,τι και να πούμε εδώ σε αυτή την ημερίδα, το πρώτο που πρέπει να ξέρουμε είναι η συνείδηση που έχουμε όλοι μας. Δηλαδή, αυτό που πάμε και το πρωί στη δουλειά μας, ξυπνάμε με τον εκνευρισμό που έχουμε στην καθημερινότητά μας ο καθένας, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει η συνείδησή μας να είναι σταθερή σε αυτό. Ο καθένας από εμάς, και όταν μαζευτούμε, κάνει το σωστό, και όταν μαζευτούμε 10, τότε και οι 10 κάνουν το σωστό. Αν ένας δεν το κάνει, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι 9 δεν πρέπει να το κάνουν. Ας το κάνουμε εμείς το σωστό. Και θα το κάνουμε και άμα μαζευτούμε 10, θα το κάνουμε και οι 10. Να είπαμε ότι βαρύνει το κύριο του έργου, συνεπώς τον εκάστοτε κοντά, να πούμε. Παρ' όλα αυτά, είπαμε ότι το κόστος έχει σχέση με το πώς έχει διαχωριστεί. Το κόστος εισόδου, δηλαδή κρίνεται ανάλογα με το πώς το έχουμε διαχωρίσει. Τι μπαίνει μέσα, τι. Ναι. Το οποίο όμως έχει σχέση με το πώς έχει εργαστεί εν τέλει ο ανάδοχος του έργου. Ναι, περίπου. Κοίταξε, στο δημόσιο έργο είναι σχετικά απλό. Δηλαδή έχει απόξευση ασφάλτου. Άρα ξέρει, θα έρθει αποξευμένη άσφαλτο.
Μετά έχει την καθαίρεση ασφάλτου, έχει καθαρούμενη άσφαλτο. Εκεί παίρνει και 3α μαζί. Άσφαλτο με κάτι, άσφαλτο με 3α, ας πούμε. Οπότε ήδη ξέρει τι τιμή είναι αυτή. Μιλήσαμε όμως πολύ και για εξκαφές σε έργα ίδρυσης αποχέτευσης που έχει σε ανάμεικτα κόμματα πέτρες. Ένα κόστος. Ρεύμα 2. Ένα κόστος. Το 95% πλην των κατεδαφίσεων που είναι η ειδική περίπτωση. Εκεί πρέπει να το δούμε. Όλα τα άλλα δημόσια έργα είναι δύο ρεύματα. Αν έχετε μπει στην Ανακαίνη και το έχετε δει, η αποξεσμένη άσφαλτο, θα το πω απλά, είναι 1,33. Και τα υπόλοιπα μεικτά, βράχια, πέτρες, ασφαλτικό, τσιμέντο, ελαφρώς οπλισμένο κλπ. Ακόμα μέχρι και φύ 8 και τάχα 131 έλεγχη, και μέχρι και φύ 10 υποπροϋποθέσεις, μέχρι και φύ 10 ελαφρώς οπλισμένο που αφορά τις καθαιρέσεις αυτές, όλο αυτό πηγαίνει στο ρεύμα 2, που είναι 3 ευρώ οκτών. Και συνεχίζω. Αυτό το κόστος τώρα, το κόστος εισόδου, θα το συνυπολογίσουμε στον προϋπολογισμό ενός έργου. Με χωριστή τιμή, αυτό λέει. Με χωριστή τιμή. Στον προϋπολογισμό του. Μπορούμε να σας στείλουμε εκατοντάδες τέτοιες μελέτες. Εκατοντάδες. Που θα δώσει όμως προσφορά ο ανάδοχος. Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση σας αυτή. Όσον αφορά τι γίνεται όταν είναι μέσα στον προϋπολογισμό του έργου και δίνει ο ανάδοχος προσφορά. Όταν είναι από την αρχή. Και δεν είναι απολογιστική εκτέλεση, που εμείς έχουμε προτείνει απολογιστική εκτέλεση τα συγκεκριμένα. Αλλά δυστυχώς, θα το κρίνω εγώ, πολλές υπηρεσίες επιλέξανε και είναι τιμή τιμολογίου, οφείλει να λάβει υπόψη του ότι θα είναι 3 ευρώ. Και ότι ουσιαστικά στο συγκεκριμένο κονδύλιο δεν θα δώσει έκπτωση, θα τη συνυπολογίσει στα υπόλοιπα. Και εγώ προχθές πάντως ένα έργο που η άμμος ήταν στα 100 χιλιόμετρα, υπολόγισε 0 έκπτωση στο συγκεκριμένο κονδύλιο. Συμβαίνει αυτό. Για τη φιλοξενία, είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε στην εξάλληψη ενός πολύ ορατού φαινομένου το οποίο συναντάμε όλοι μας. Είναι η ανεξέλεγκτη απόβεση των μπαζών, των αποβλήτων εξαγών κατασκευών κατεδαφίσεων. Θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι με μια καλή συνείδηση να βοηθήσει, να υποστηρίξει αυτό το θεσμό, ότι οι υλικά παράγονται να πηγαίνουν στη μονάδα ανακύκλωσης. Υπάρχει κόστος, αλλά το κόστος είναι μικρό και είναι μικρό όσο διαλέγονται όλα στην πηγή. Υπάρχουν οι υπηρεσίες δόμησης στο ιδιωτικό έργο οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν να ενημερώσουν. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες και αυτές έχουν ενημερωθεί από εμάς. Ο κόσμος θα μην διστάσει να μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο οποιαδήποτε στιγμή στην ΑΝΑΚΕΜ, στην ιστοσελίδα μας, έχουμε ένα πολύ αναλυτικό ιστότοπο, να μας πάρει τηλέφωνο και εκεί μπορούμε να δώσουμε όποιες πληροφορίες θέλουν για ένα καλύτερο κόσμο, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και ένα αυξημένο τουριστικό προϊόν ακόμα και στην Αιτωλοακαρνανία και σε όλη την Ελλάδα. Πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια εξάγεται σήμερα εδώ στο Αμήνα και στον χώρο τεχνικού δημητήριου. Συζητάμε εκτενώς το ζήτημα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευών, εξκαφών και κατεδαφίσεων και κάνουμε μια ευρύτερη κουβέντα ειδικώ με την ανάγκη ύπαρξης της τυπικής οικονομίας στη χώρα γενικότερα και στον οικογενειακό μας ιδιαίτερα. Τα αποτέλεσμα αυτής της ημερίδας είναι εξαιρετικά και πιστεύω ότι θα έχουν και άμεσο αποτέλεσμα στο επόμενο μέρος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ, στο Αγρίνιο. Πιστεύουμε ότι είχε ικανοποιητική προσέλευση η ημερίδα μας και ενημερώθηκαν συνάδελφοι, υπηρεσίες, δήμοι, περιφέρειες σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση. Μην ξεχνάμε ότι η εναλλακτική διαχείριση είναι η υπόθεση όλων μας. Και σήμερα νομίζω ότι πετύχαμε ένα βήμα γόνιμου διαλόγου και ενημέρωσης τόσο των δημοσίων υπηρεσιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των στελεχών αλλά και των ελευθέρων επαγγελματιών για τα θέματα της εφαρμογής της εναλλακτικής διαχείρισης στον ΑΕΚ. Τέθηκαν πολύ σοβαρά θέματα και νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά είναι η αντιμετώπιση του θέματος της ανεξέλεγκτης απόθεσης ΑΕΚ και των ευαίσθητων οικοτόπων που υπάρχουν στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, που είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός πλούτος. Εμείς ως σύστημα ανακύκλωσης είμαστε στο πλευρό όλων των επαγγελματιών και των υπηρεσιών για να ενημερώνουμε, να στηρίζουμε και για την ανάσχεση του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης και για την ενίσχυση της κεντρικής οικονομίας και της
πανεισαγωγής προϊόντων από απόβλητα στην αγορά εργασίας, αλλά και για την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος και τις ιστορικές αποθέσεις των βάσεων που υπάρχουν στην περιοχή, ώστε να δοθούν οι προϋποθέσεις και για τουριστική και για οικολογική και για ευρύτερα οικονομική ανάπτυξη. Και τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε σε όλη τη διάρκεια της παρακολουθίας του τεχνικού επιμελητήριου, το οποίο ξεκίνησε αυτό το πολύ σημαντικό διάλογο, η εξορτήση ενός πολύ σημαντικού πόρου που είναι τα απόβλητα των εξυγραφών, των κατεγραφήσεων και των κατασκευών. Μέχρι σήμερα αυτό που έκανε βάση ήταν ένας ρήπος, ένας κακός ρήπος που πλαιρώνει τους δρόμους στα εισδεματιές μας και όμως αυτός ένας πολύτιμος πόρος που αξιοποιηθεί για ένα κύκλο εργασιών στην κατά της κοινωνικής οικονομίας. Συγχαρητήρια λοιπόν στο ΠΕΚ και καλή δύναμη.